είναι το τρίτο παιχνίδι που παίζουμε από την ώρα που έρθει. Με έχει ικανοποιήσει η παρουσία της ομάδας. Είναι πολύ πολύ ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι κάνω μια αναδημιουργία της ομάδας. Συνήθως φύγανε 12 με 13 παιδιά. Έτσι, το θετικό είναι ότι η ομάδα από την ομάδα έχει εξασφαλίσει κάποιους παίκτες που οι νομερότητες είχαν και σιγά σιγά έρχονται στην ομάδα. Ήταν ένα παιχνίδι σήμερα που πιστεύω ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ καλά, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι μια ομάδα με παιδιά τα οποία πριν έρθω εγώ δεν παίζανε κάποιοι από αυτούς και είχαμε μια καλή παρουσία. Φάγαμε, πιστεύω, τα τρία που φάγαμε, το ένα είναι πέναλτι, δηλαδή είναι δύο στιγμένες φάσεις. Από εκεί και πέρα το κάναμε 2-1 το παιχνίδι, το παλέψαμε. Έχω μείνει ευχαριστημένος από την παρουσία της ομάδας, από την κατοχή. Και γενικά πάνω σε έναν αντίπαλο που το θεωρώ από τις πολύ καλές ομάδες. Σήμερα δεν τον αφήσαμε να μπορέσει να παίξει το παιχνίδι που νομίζω ότι μπορεί να παίξει. Τα παιδιά λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά στο χρόνο που είχαμε. Και αν ήμασταν λίγο προσεκτικοί σε συστημένες φάσεις χθες στις δύο που γίνανε, στο πέναλτι ο Ρίο και τα παιδιά γύρω του δεν ήταν και δεν μπορούσα να πω κάτι, ήταν δεν ήταν, σαν να μην το συνηθίσει. Και πιστεύω ότι από εβδομάδα τώρα πλέον θα είμαστε και πιο καλά συγκροτημένοι. Περιμένουμε σε αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν ήδη υπογράψει και η έκθεση στο δελτίο, ενώ σήμερα είχαν έρθει μόνο τρία παιδιά τα οποία παίξανε για πρώτη φορά χωρίς να έχουν. Γιατί ξέρετε, οι καινούργιοι υπερθυμούνται σε μια ομάδα είναι και θέμα προσαρμογής. Εμείς τα πήραμε τα παιδιά αυτά. Και τα βάλαμε τα δύο και παίξανε και το άλλο πήγε αλλαγή. Γιατί έχουμε έλλειψη παιχτών. Ήταν αυτό με 14, αυτά ήταν για τα παιδιά αυτά και μπορέσαμε. Γι' αυτό και είμαι και ευχαριστημένο. Και πιστεύω ότι δεν ανησυχήσαμε σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού από τον αντίπαλο. Και για μένα είναι πολύ θετικό αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Εργοτέρης είναι μια καλή ομάδα που είναι από πέρσι έχει μια χημεία, έχει μια καλή παρουσία, έχει καλά πατήματα με σχεδόν καλές συνεργασίες. Αλλά όπως λειτουργήσε η ομάδα και το πλάνο που είχε, νομίζω ότι δεν του άξισε το να μην πάρουμε το παιχνίδι ή να πάρουμε κάποιου βαθμού. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Εργοτέρη και στον Παναγιώτη, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται πάντα. Αλλά για την παρουσία της ομάδας θέλω να πω ότι στις 15 μέρες που είμαι εδώ, τα παιδιά ανταποκρίνονται και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Πόσο μάλλον τώρα που έρχονται και τα καινούργια τα παιδιά, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να έχουμε λύσεις. Έτσι, γιατί είναι σημαντικό για να μπορούμε να έχουμε λύσεις. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ με τη δράμα. Χάσαμε ένα παιχνίδι με τον Μισανοπικό, το οποίο χάθηκε στην εκατομμύρια. Το ίδιο πιστεύω στην Ελλάδα σήμερα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο και πάλι συγχαρητήρια στον Ρόκη και συγχαρητήρια και στα παιδιά μου και στους παίκτες που τα ανταποκριθήκανε βάσει του πλάνου στο 100% της αγωνιστικής του ταγίας. Κάποια ερώτηση. Εντάξει. Καλησπέρα και από μένα. Δείξαμε ότι στην αρχή του παιχνιδιού βάλαμε δύσκολα στον Εργοτέλη. Καταφέραμε να μπλοκάρουμε τον τρόπο παιχνιδιού του. Αλλά με ένα πέναλτι το οποίο δεν ήταν, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Ήρθε και ένα δεύτερο κρύο γκολ που έκανε τα πράγματα δύσκολα για μας. Παρ' όλα αυτά, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με θέληση να γυρίσουμε το παιχνίδι. Κάναμε το πρώτο βήμα πετυχαίνοντας τον γκολ. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, σταθήκαμε καλά. Στην εξέλιξη του παιχνιδιού δεχτήκαμε το τον κόλλο και τα γεσόν όλα. Να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, στον προπονητή και σε όλη την ομάδα. Και το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα κοιτάξουμε το παιχνίδι με τα τρίκαλα που είναι τελικός για μας, να το κερδίσουμε ώστε να κάνουμε μια αντεπίθεση για να σώσουμε τη χρονιά από εδώ και πέρα. Συγχαρητήρια στον Ορτέλη. Σημαντικό μετά από τα δύο τελευταία αποτελέσματα να ξαναμπούμε, να ξαναβρούμε το παιχνίδι μας, να ξαναπάρουμε τρεις βαθμούς, γιατί νομίζω ότι αδικήσαμε λίγο τον εαυτό μας και για εμάς σήμερα ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Δεν παρασυρθήκαμε από τις απουσίες και από, αυτό, από τους παίκτες που έχουν φύγει από τον ΑΕΤ το Σπατό και νομίζω ότι και το παιχνίδι αυτό
Το έδειξε γιατί προσπαθήσαμε στο πρώτο ημίχρονο να μας πεσάρουν. Είχαμε την ηρεμία, είχαμε την υπομονή να παίξουμε, να βρούμε την κατάλληλη στιγμή και πήγαμε στο ημίχρονο με ένα 2-0. Πάντα όμως ένα 2-0 είναι ένα πολύ επικίνδυνο αποτέλεσμα. Χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας μετά το 2-1. Όμως, παρότι μείναμε με 10 παίχτες, διεκδικήσαμε το τρίτο γκολ. Για εμάς το παιχνίδι αυτό τελείωσε. Η συγκέντρωσή μας είναι από σήμερα στο επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα η απουσία του Μαζουλουξή μας προβληματίζει. Όμως θα βρούμε τις λύσεις. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την προσπάθεια, το ότι αντεπεξέλθαμε σε δύσκολες στιγμές στο παιχνίδι και είχαμε την ηρεμία να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Όπως έχω πει, πρέπει να ξεκουραστούμε και η συγκέντρωσή μας είναι για το επόμενο. Περιμένατε το νέο και το ανταγωνιστικό, διότι παρότι είχε με παίχτες που ήταν με παίχτες δεχτία τους χθες, είχε μια καλή παρουσία και δεν κλείστηκε η έπαιξη. Εγώ δεν περίμενα ότι, σίγουρα δεν περίμενα το νέο να είναι σε αυτό το επίπεδο. Όμως δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι, ειδικά σε αυτή την κατηγορία. Νομίζω όμως προσαρμοστήκαμε στο παιχνίδι, παίξαμε, γυρίσαμε. Και νομίζω η νίκη μας είναι πέρα για πέρα δική. Κάποιες αποφάσεις και κάποια πράγματα που γίνανε είναι εκτός ποδοσφαίρου και δεν θέλω να τα σχολιάσω. Πάνος. Η μεταγραφή του Κιλιά θα είναι τελευταία για το Αποτέλη ή είναι στο μυαλό σας να γίνουν κι άλλες, υπάρχει χρόνος μέχρι τέλος του Ιανουαρίου? Ίσως να μην είναι τελευταία. Κοίταμε για κάτι και για κάτι άλλο. Καλησπέρα. Έχουμε μια καλή σεζόν με το 19. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω αγωνιστικά, γιατί αγωνιστικά εντάξει τι να πω. Θα έχει πει ώρα προπονητής πάνω κάτω. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οικογένεια αυτή του Εργοτέλη. Έτσι όπως μου έχει συμπεριφερθεί όλο αυτό το διάστημα, ένα δύσκολο διάστημα για μένα που εμείς ξέρουμε το λόγο για ποιο ήταν αυτό με τους τραυματισμούς μου. Είναι μια ομάδα η οποία είναι άξια για πολλά πράγματα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι οικογένεια. Ο Γιώργος του Τζάρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι ένα διαμάντι για το ελληνικό ποδόσφαιρο και πρέπει αυτό να λέγεται. Αυτό είναι κάτι προσωπικό που θέλω να το μοιραστώ με όλους και είναι αυτό που μετράει για μένα πιο πολύ πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Αυτό. Όπως μόνο και για εσένα αυτή η ταλαιπωρία που πέρασες δεν θα μπορούσε να πάει καλύτερο ξεκίνημα με παίρνεις μέσα αριστερό και μετά πάνω σε πόλη. Είναι ένα σημάδι γιατί όλα πέρασαν και ξεκινάνε τώρα πάλι. Πιστεύω πολύ σιωμούς. Και σίγουρα θα υπήρχε κάτι καλύτερο να μπορούσε να γίνει σαν ξεκίνημα για μένα. Και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό το πράγμα στο 19. Εγώ από την πλευρά μου βέβαια θα κάνω ό,τι μπορώ, γιατί αξίζει πολλά. Αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν πολλά και θέλω να τους προσφέρω πολλά, γιατί μου έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Και τους αξίζουν. Και θα κάνω τα πάντα για να τους το ξεπληρώσω αυτό.